Γεια σου και καλώς ήρθες στο Roller Coaster Challenge. Το Roller Coaster Challenge είναι μια δοκιμασία που έχει δύο μέρη. Εάν αποφασίσεις να αναλάβεις την πρόκληση που έχουμε σχεδιάσει για εσένα, θα χρειαστεί να φτιάξεις δύο διαφορετικές διαδρομές για ένα τρενάκι του Luna Park. Περίεργο. Για κάτσε να δούμε. Οι δύο κατηγορίες είναι η κατηγορία Flipper και η κατηγορία Domino. Είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά θα τις εξηγήσουμε μία-μία, έτσι ώστε να καταλάβεις τι ζητάμε, τις λεπτομέρειες, τους κανόνες, τις οδηγίες και να μην έχεις καμία απολύτως απορία. Ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη κατηγορία, την κατηγορία Flipper. Στην κατηγορία Flipper, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να πάρεις μια καινούργια συσκευασία από δημητριακά, ένα κουτί δημητριακών. Παίρνοντας το κουτί αυτό, θα πρέπει να αφαιρέσεις την μπροστά ή την πίσω όψη, όποια από τις δύο επιθυμείς εσύ, να κάνεις μία τρύπα στο επάνω μέρος και μία τρύπα στο κάτω μέρος. Αυτό που ζητάμε από σένα είναι με το χαρτόνι που έχεις αφαιρέσει από την συσκευασία, αλλά και με οτιδήποτε άλλο βρήκες μέσα στη συσκευασία, αν σου φανεί χρήσιμο, να φτιάξεις μία διαδρομή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη που να οδηγεί μία μπήλια από την πάνω τρύπα που έχεις φτιάξει μέχρι την τρύπα που έχει στη βάση του το κουτί αυτό. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Άρα, roller coaster flipper, παίρνεις ένα κουτί δημητριακών και κόβεις τη μία από τις δύο μεγάλες πλευρές που έχει, ή την μπροστά ή την πίσω, όποια από τις δύο θες. Ανοίγεις δύο τρύπες, μία στο επάνω μέρος του κουτιού και μία στο κάτω μέρος του κουτιού, αρκετά μεγάλες ώστε να χωράει να περάσει μία μπήλια μέσα από αυτές. Το κουτί μπορείς αν θες να το έχεις όρθιο, άρα να το έχεις κάθετα, ή μπορείς να το ξαπλώσεις στο πλάι και να είναι οριζόντια. Αυτό είναι μια δική σου επιλογή. Με το χαρτόνι τώρα που έχεις κόψει, αλλά και με ό,τι περιεχόμενο είχε μέσα το κουτί των δημητριακών, μπορείς να φτιάξεις μονοπάτια που θα οδηγήσουν την πύλια από την επάνω τρύπα του flipper που φτιάχνεις στην κάτω τρύπα του flipper. Ο στόχος σου είναι να σχηματίσεις τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή για την πύλια, αξιοποιώντας μόνο όμως τα υλικά που θα βρεις στο κουτί δημητριακών. Φυσικά, μαζί με τα υλικά που θα βρεις στο κουτί δημητριακών, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ψαλίδι για να κόψεις, κόλλα, ταινία, σελοτέιπ ή ό,τι άλλο σε βολεύει για να κολλήσεις, αλλά τίποτα άλλο. Παίρνεις μια μπύλια της επιλογής σου, διαλέγεις από τι υλικό θες να είναι φτιαγμένη, ποιο θες να είναι το βάρος, το μέγεθός της, τη σπρώχνεις την πάνω τρύπα και την αφήνεις να καταλήξει στο κάτω ενώ τραβάς βίντεο την προσπάθειά σου. Μας στέλνεις το βίντεο και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, μερικές συμβουλές, πράγματα τα οποία θα πρέπει να σκεφτείς πριν ξεκινήσεις. Στις δίνουμε γιατί και εμείς όταν το υλοποιήσαμε βρήκαμε κάποια προβλήματα και επομένως σου δίνουμε λίγη από την γνώση μας. Συμβουλές. Να έχεις στο μυαλό σου ότι αν δεν φτιάξεις ράγες, η μπύλια μπορεί απλά να πέσει κάτω από κάποιον από τους διαδρόμους. Πρέπει η μπύλια μπαίνοντας μέσα μέχρι να βγει από την τρύπα από κάτω για να έχει κάνει όλη τη διαδρομή, να μην έχει πέσει από κάποιον διάδρομο. Για να μην πέσει, είναι αρκετά έξυπνο να χρησιμοποιήσεις με τέτοιο τρόπο τους διαδρόμους, ώστε να εγκλωβίζουν την πύλια μέσα σε αυτούς και να φτιάξεις λοιπόν κάποιο είδους ράγες. Μια πολύ σημαντική απόφαση που θα πρέπει να πάρεις είναι πώς θα περνάει από τον ένα διάδρομο στον άλλο η πύλια, χωρίς να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αν φτιάξεις αρκετά πατώματα από διαδρόμους, με κάποιο τρόπο η μπύλια θα πρέπει να περνάει από τον ένα στον άλλον, χωρίς απαραίτητα να έχει τον κίνδυνο να πέσει στο πλάι από κάποιον από αυτούς. Μπορείς άραγε να αναγκάσεις την μπύλια να ανέβει σε διάδρομο που βρίσκεται ψηλότερα για να μεγαλώσει τη διαδρομή της. Φαντάσου λοιπόν η μπύλια όπως κατεβαίνει, εσύ να καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να την κάνεις να ξανανεύει και επομένως την ίδια διαδρομή που έχεις φτιάξει να την προσθέσεις ξανά και ξανά και ξανά, γιατί η μπύλια θα την κάνει διαρκώς και επομένως θα φαίνεται ότι η διαδρομή που κάνει είναι πολύ μεγαλύτερη. Μόνο χαρτόνι πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο για τους διαδρόμους σου? Εδώ δεν θέλω να σου πω εγώ χρησιμοποιήσε μόνο το χαρτόνι ή μη χρησιμοποιήσε μόνο το χαρτόνι, αλλά μπορεί να δεις ότι το χαρτόνι σου μπορεί να μην είναι αρκετά χοντρό. Επομένως, ίσως να χρειαστείς πράγματα να κολλήσεις πάνω στο χαρτόνι σου, έτσι ώστε να μην λυγίζει όταν θα πέφτει την πύλια.
Ή μπορεί να χρησιμοποιήσεις άλλα πράγματα τα οποία είναι πέρα από το χαρτόνι σου, που έχει να κάνει δηλαδή με το κουτί των Δημητριακών, με το περιεχόμενο δηλαδή που έχει το κουτί των Δημητριακών, για να φτιάξεις κάποια εμπόδια. Μπορεί να σε βοηθήσουν αυτά τα εμπόδια. Μπορεί να φτιάξεις ακόμα και ένα μονοπάτι με αυτά τα εμπόδια. Δική σου είναι η επιλογή, άσε το μυαλό σου ελεύθερο, να φανταστεί ό,τι θέλεις και αξιοποίησε τα υλικά που σου δίνονται. Τέλος, διάλεξε μια μπύλια που να ταιριάζει στην κατασκευή σου. Ανάλογα με το ποιο είναι το υλικό, πόσο σκληρό είναι το υλικό που έχεις χρησιμοποιήσει, πόσο χοντρό είναι το υλικό που έχεις χρησιμοποιήσει, αντέχει και ένα διαφορετικό βάρος. Αντέχει λοιπόν και μια διαφορετική μπύλια. Από την άλλη, όσο πιο βαριά είναι η μπύλια σου, είναι τόσο πιο πιθανό η βαρύτητα που θα την τραβάει η γη να την οδηγήσει προς τα κάτω, ακόμα και αν δεν είναι πολύ μεγάλη η κλίση από τους διαδρόμους σου. Άρα η μπύλια που πρέπει να βρεις πρέπει να είναι μια μπύλια που να είναι αρκετά βαριά ώστε να μπορεί να οδηγηθεί κάτω, ακόμα και αν δεν είναι πολύ μεγάλη η κλίση των διαδρόμων σου, αλλά όχι τόσο βαριά ώστε να μην την αντέχουν οι διαδρομοί σου και να λυγίζουν υπό το βάρος της. Τέλος, οι κανόνες. Για την κατασκευή σου μπορείς να αξιοποιήσεις όλα όσα θα βρεις μέσα σε ένα κουτί Δημητριακών, συν επιπλέον δηλαδή, κόλλα, ταινία και ψαλίδι, αλλά τίποτα παραπάνω. 2. Το κουτί σου θα πρέπει να στέκεται χωρίς να το κρατάει κάποιος όσο θα κάνεις την επίδειξή σου. Άρα, όταν θα βγάλεις το βίντεο για να μας δείξεις την πύλια πώς οδηγείται στη διαδρομή που έχεις φτιάξει, θα πρέπει το κουτί να στέκεται κάπου χωρίς να το ακουμπάει κανείς. 3. Επιτρέπεται μόνο ένα άγγιγμα στην αρχική μπύλια να σπρωχτεί μέσα από την επάνω τρύπα. Άρα, αν η μπύλια σου κολλήσει σε κάποιο κομμάτι της διαδρομής, δεν μπορείς να της δώσεις άλλη μία όθηση έτσι ώστε να προχωρήσει. Θα πρέπει να την ακουμπήσεις μόνο μία φορά και αυτή για να τη σπρώξεις στην επάνω τρύπα. Η επόμενη φορά που θα τη δεις την μπύλια σου θα πρέπει να είναι όταν αυτή θα βγαίνει από την κάτω τρύπα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο μία μπύλια. Άρα, διαλέγεις την μπύλια σου, κάνεις πάρα πολλές δοκιμές, μόλις καταλήξεις ότι με αυτή την μπύλια θες να κάνεις το πείραμά σου, την παίρνεις και αυτή είναι η μπύλια με την οποία θα μας δείξεις στο βίντεο. Μπορείς να πάρεις ιδέες από άλλους και να ψάξεις το διαδίκτυο. Είναι ένα challenge, είναι μια πρόκληση που έχουμε σχεδιάσει για να την κάνεις με την ευχέρεια του χρόνου σου, που σημαίνει ότι αν εκμεταλλευτείς σωστά το χρόνο σου, θα πρέπει να ψάξεις πριν μπεις στη διαδικασία να υλοποιήσεις κάτι. Δεν είναι κακό να ψάξεις να δεις τι έχουν κάνει άλλοι πάνω σε αυτό. Το ζήτημα είναι αυτή τη γνώση που θα πάρεις, αυτές τις ιδέες που θα βρεις, τι θα τις κάνεις. Άρα, μπορείς να πάρεις γνώση και ιδέες για πράγματα που δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτό που κάνεις, αλλά να καταλήξεις, να φτιάξεις και να τα προσαρμόσεις και να τα φέρεις για να κάνεις αυτό που ζητάμε. Μπορείς λοιπόν να πάρεις βοήθεια από άλλους, αρκεί να αναφέρεις από ποιον έχεις πάρει βοήθεια και για ποιο πράγμα. Άρα, εδώ βλέπεις ότι επιτρέπεται, αν θέλεις, να ζητήσεις και βοήθεια, να βρεις κάποιον ειδικό στο Flipper Challenge και να σε βοηθήσει. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από όποιον νομίζεις, αρκεί στο τέλος να μας αναφέρεις από ποιον έχεις ζητήσει βοήθεια, σε ποιο κομμάτι σε βοήθησε, πώς αυτό πήγε παραπέρα, αυτό που έφτιαξες. Τώρα, περνάμε στο Roller Coaster Domino. Το Roller Coaster Domino είναι λίγο πιο σύνθετο. Η δυσκολία που έχει το Roller Coaster Flipper είναι ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χώρος που έχεις και πάρα πολύ περιορισμένα τα υλικά που έχεις. Άρα αυτό το κάνει κάπως δύσκολο στο να βρεις μια λύση που δύσκολα θα σκεφτούν οι άλλοι. Από την άλλη, το roller coaster τώρα Domino είναι αρκετά πιο ελεύθερο. Είναι η ελεύθερη κατηγορία του roller coaster. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχει περιορισμός. Ούτε σε χώρο, ούτε σε υλικά, ούτε σε ιδέες, ούτε σε τίποτα. Μπορείς να φτιάξεις μια διαδρομή, ας πούμε, αλυσιδωτών αντιδράσεων για μπύλες, όπου να τις οδηγήσεις όπως νομίζεις εσύ μέσα στον χώρο, με στόχο να φτιάξεις τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτό που ζητάμε από σένα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση. Τι σημαίνει αλυσιδωτή αντίδραση? Θέλουμε η κίνηση που έχει
ένα σώμα, ένα αντικείμενο, το οποίο κινείται, πέφτει ή κυλάει ή οτιδήποτε άλλο, αυτή η ορμή που έχει να γίνει όθηση για ένα άλλο αντικείμενο, άρα να το πυροδοτήσει και αυτό το άλλο αντικείμενο να πάρει αυτή την όθηση, να τη μεταφέρει, να τη μεταφέρει σε ένα άλλο αντικείμενο, να πυροδοτήσει αυτό ένα άλλο και αυτό με τη σειρά του ένα άλλο και να δημιουργηθεί λοιπόν μια αλυσίδα, μια αλυσιδωτή αντίδραση όπου θα μεταφέρει τις πυροδοτήσεις από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να εκμεταλλευτείς την ενέργεια που θα έχει ένα πρώτο αντικείμενο, είτε αυτή η ενέργεια είναι κινητική είτε είναι δυναμική, είτε δηλαδή γιατί στέκεται κάπου ψηλά και έχει δυναμική ενέργεια εφόσον το τραβάει εκεί, είτε γιατί είναι κινητική γιατί του έχεις δώσει εσύ μία όθηση, και αυτή την ενέργεια να την μεταφέρει σε επόμενο αντικείμενο, το επόμενο αντικείμενο σε επόμενο αντικείμενο και πάει λέγοντας. Έχει στο μυαλό σου ότι κάθε αντικείμενο που έχει ταχύτητα έχει ορμή. Όταν θα συγκρουστεί με ένα άλλο αντικείμενο, η ορμή αυτή θα γίνει όθηση. Και αυτή η όθηση είναι μια όθηση που θα πάρει το επόμενο αντικείμενο για να μπορέσει και αυτό να προχωρήσει. Άρα, αυτό που ζητάμε από σένα είναι μια κατασκευή, μια διαδρομή όπου το ένα κομμάτι της διαδρομής αυτής θα κινητοποιεί ένα επόμενο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα τουβλάκια του ντόμινο. Το ένα τουβλάκι πέφτει, χτυπάει τον μπροστινό του, πέφτει αυτό, χτυπάει τον μπροστινό του, πέφτει αυτό, χτυπάει τον μπροστινό του και δημιουργούν μια αλυσιδωτή αντίδραση όπου η όθηση του ενός γίνεται όθηση του άλλου, που γίνεται το όθηση του επόμενου, του επόμενου, του επόμενου και επομένως έχουμε μια μετάδοση της όθησης αυτής. Γι' αυτό και αυτή η κατηγορία λέγεται ντόμινο. Δεν χρειάζεται όμως απαραίτητα να χρησιμοποιήσεις τουβλάκια του ντόμινο. Ίσα-ίσα δεν θα σε βοηθήσουν και πάρα πολύ αν χρησιμοποιήσεις μόνο τουβλάκια του ντόμινο. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πυροδοτήσεις ουσιαστικά την δική σου διαδρομή, τη δική σου αλυσιδωτή αντίδραση με μία μπίλια και να καταλήξει στο τέλος της διαδρομής αυτής να βγει από εκεί μία μπίλια. Δεν είναι απαραίτητα η ίδια μπίλια, αυτή που θα μπει και αυτή που θα βγει, αλλά είναι απαραίτητο στην είσοδο, την πυροδότηση, την εκκίνηση δηλαδή της αλυσιδωτής αντίδρασης να τη δώσει μία μπίλια και στην έξοδο της αντίδρασης αυτής να βγει μία μπίλια, που επαναλαμβάνω δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια. Έχουμε ετοιμάσει 10 διαφορετικές ιδέες, 10 διαφορετικές τεχνικές που μπορούν να πυροδοτήσουν στην πραγματικότητα μία αντίδραση, να δώσουν δηλαδή μία όθηση από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο. Οι πιο απλοί θα πάμε να τις δούμε τώρα μία-μία για να πάρεις κάποιες ιδέες και να καταλάβεις λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που ζητάμε. Μην αγχώνεσαι, στα σχόλια του βίντεο έχουμε βάλει αρκετά βιντεάκια στα οποία μπορείς να δεις και να πάρεις ιδέες και να καταλάβεις λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που ζητάμε από σένα. Τώρα, πρώτη τεχνική είναι η τεχνική της τσουλήθρας. Τι λέει η τεχνική της τσουλήθρας? Να τη δούμε λίγο από κοντά. Η τεχνική της τσουλήθρας λοιπόν λέει το εξής. Φτιάχνεις μία διαδρομή με κλίση στην οποία μπορεί να περάσει η μπίλια σου και να περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο, αναπτύσσοντας την ορμή της. Η τεχνική λοιπόν αυτή της τσουλήθρας δεν έχει να κάνει με την πυροδότηση κάποιας άλλης κίνησης, αλλά έχει να κάνει με τη μετακίνηση, έτσι ώστε να μπορείς να φτιάξεις μια διαδρομή. Εμείς εδώ πέρα έχουμε χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παράδειγμα ρολό από το χαρτί της τουαλέτας. Το έχουμε κόψει στα δύο, έτσι ώστε να φτιάξουμε δύο μικρούς διαδρόμους και έχουμε βάλει τον έναν ουσιαστικά να οδηγεί στον επόμενο. Η δεύτερη τεχνική είναι το κλασικό ντόμινο. Όπως ακριβώς βλέπεις εδώ, μπορεί η μία μπάλα να χτυπήσει το ένα τουβλάκι του ντόμινο, αυτό να χτυπήσει το επόμενο, αυτό να χτυπήσει το επόμενο, αυτό να χτυπήσει το επόμενο, το τελευταίο τουβλάκι να χτυπήσει μία μπίλια και επομένως να έχεις πυροδοτήσει με αυτόν τον τρόπο διαφορετικές αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες φτάνουν από την πρώτη μπίλια στην τελευταία. Η τρίτη τεχνική λέγεται τραμπάλα καταπέλτης. Θες να το πεις τραμπάλα? Πες το τραμπάλα, θες να πεις καταπέλτη, πες το καταπέλτη. Η λογική είναι η εξής. Έχεις ένα κουτάλι, έστω κουτάλι, εμείς χρησιμοποιήσαμε κουτάλι, το βάζουμε πάνω σε ένα στήριγμα, όπως αυτή η σφαίρα που βλέπεις εκεί, και με κάποιο τρόπο ένα βάρος πέφτει στο πίσω μέρος του κουταλιού, αναγκάζοντας την μπίλια να πεταχτεί στον αέρα. Άρα, θέλεις να έχεις βάλει μία μπίλια να πέσει πάνω στο κουτάλι για να πεταχτεί μία άλλη μπίλια.
Θέλεις να έχεις πυροδοτήσει μια αντίδραση που θα απελευθερώσει ένα βάρος και αυτό το βάρος, ό,τι μπορεί να είναι αυτό ή ό,τι μπορείς να σκεφτείς, να πέσει ουσιαστικά πάνω στο κουτάλι και αυτό να εκτοξεύσει την πύλια. Ό,τι θέλεις εσύ είναι μια αρκετά απαιτητική τεχνική, γιατί όχι τόσο γιατί είναι δύσκολο να βρεις έναν τρόπο να πέσει το βάρος κάτω, όσο γιατί είναι δύσκολο να ελέγξεις το πού θα πάει η μπύλια όταν θα φύγει από το κουτάλι αυτό. Αλλά ίσως σου έχουμε μία λύση στις επόμενες τεχνικές. 4. 4 είναι το δίζυγο. Τι σημαίνει δίζυγο? Φτιάχνεις έναν οδηγό, μπορεί να είναι από καλαμάκια, μπορεί να είναι από τηλεφωνικό καλώδιο, μπορεί να είναι από σπάγκο, μπορεί να είναι από κλωστή, ανάλογα με την μπύλια σου και το βάρος που αντέχει και το βάρος που έχει η μπύλια σου, παίρνεις υλικό το οποίο να αντέχει το βάρος αυτό. Και αυτό οδηγεί την μπύλια σου, η οποία όταν θα πατήσει πάνω θα μπορέσει να κυλήσει πάνω στο δίζυγο το οποίο θα έχει φτιάξει και να φτάσει μέχρι εκεί που θες. Τεχνική 5 είναι το τελεφερίκ. Το τελεφερίκ είναι μια αρκετά επίσης απαιτητική τεχνική. Υπάρχει ένα σκηνί, το οποίο σκηνί έχει μια κλίση, και στο σκηνί αυτό που έχει μια κλίση κρέμεται με έναν συνδετήρα και ένα σκηνάκι ένα ποτηράκι. Άρα, όταν θα φτάσει με ταχύτητα η μπύλια μέσα στο ποτηράκι, λόγω της κλίσης που έχει ο σπάγκος που υπάρχει πάνω, το σκηνί που υπάρχει πάνω, θα αρχίσει το ποτηράκι αυτό να μετακινείται προς τα αριστερά, όπως βλέπεις εδώ στο βίντεο, προς τα αριστερά. Ανάλογα με το που πιάνει το σκηνάκι το κάθετο το ποτηράκι σου, όταν θα μετακινηθεί αρκετά, μπορεί το ποτήρι αυτό να γύρει, όπως βλέπεις εκεί, και η μπύλια να πέσει κάτω, και επομένως η συνέχεια της διαδρομής σου θα έπρεπε να βρίσκεται κάτω από το τελεφερίκ, ή θα μπορούσε να έχει πάρει τόσο μεγάλη ορμή, ουσιαστικά το τελεφερίκ σου, που να φτάσει να χτυπήσει ένα άλλο μπαλάκι, μια άλλη μπύλια, που βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής του τελεφερίκ, και να της δώσει όθηση και να μεταφέρει δηλαδή τη δική του όθηση σε αυτή την μπύλια, έτσι ώστε αυτή να συνεχίσει τη διαδρομή της. Είναι δύο διαφορετικές εναλλακτικές. Αν πας να αξιοποιήσεις την τεχνική του τελεφερίκ, είναι αρκετά δύσκολο, πρέπει να ξέρεις αρκετά καλή φυσική, και αυτό γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη τριβή στο σκηνάκι που έχεις πάνω. Άρα θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η δύναμη, η όθηση, η ορμή με την οποία θα μπει μέσα η μπύλια στο ποτηράκι για να καταφέρει να το εκκινήσει. Εκτός και αν κάνεις μια καλή έρευνα στα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις, έτσι ώστε να μην έχουν μεγάλη τριβή, να είναι αρκετά λεία και επομένως να μπορείς να πυροδοτήσεις το τελεφερίκ χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, η έκτη τεχνική είναι η τεχνική του αλεξιπτοτιστή. Τι σημαίνει αλεξιπτοτιστής? Είδες πριν που είχαμε κάτι που έπεφτε πάνω στο κουτάλι για να ξεμεδονιστεί μια άλλη μπύλια. Για να καταφέρεις να βάλεις κάτι να πέσει πάνω στο κουτάλι, σημαίνει ότι θα μπορούσες, για παράδειγμα, η διαδρομή σου να οδηγεί την μπύλια σου σε ένα ποτηράκι, το οποίο όμως για να μην πέσει άτσαλα και δεν ξέρεις πού πέφτει, να έχει δεθεί μέσα κάποιο σακουλάκι από πάνω, και μόλις όταν πέφτει, η κίνηση αυτή που κάνει να είναι πιο ελεγχόμενη. Το να είναι ελεγχόμενη η κίνηση είναι θετικό, γιατί ξέρεις πάνω κάτω που θα προσγειωθεί και επομένως μπορεί να πετύχεις το κουταλάκι αυτό. Από την άλλη, χάνει αρκετή από την ορμή της όταν έχεις από πάνω ουσιαστικά τη σακούλα. Άρα, το μέγεθος της σακούλας που θα βάλεις, ή το αν θα βάλεις σακούλα ή όχι, επηρεάζει τόσο το πού θα πέσει, αλλά όσο και το με ποια ταχύτητα, άρα με ποια ορμή και ποια όθηση θα μεταφέρει στην επόμενη μπύλια που θα φύγει από τον καταπέλτη, αν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις και να το συνδυάσεις με τον καταπέλτη. Η 7η τεχνική που υπάρχει είναι ουσιαστικά μια τεχνική η οποία βοηθάει για να πιάσει την μπύλια του καταπέλτη. Ακριβώς επειδή είπαμε ότι είναι δύσκολο να ελέγξεις το πού θα πάει αυτή η μπύλια, θα πρέπει να κάνει ένα άλμα πίστης. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια, ας πούμε, τεχνική που να πει στην μπύλια πέσε και θα σε πιάσω. Τι σημαίνει αυτό? Αν φτιάξεις ένα μεγάλο χωνί, θα μπορέσει το χωνί να πάρει μια μπύλια που δεν ξέρεις ακριβώς που θα πέσει, να τη βάλει μέσα στο χωνί και να την οδηγήσει αναγκαστικά να καταλήξει στη βάση του χωνιού αυτού. Επομένως παίρνεις μια μπύλια που δεν είσαι πολύ βέβαιος που θα βρεθεί και την τοποθετείς εκεί που θες. Άρα είναι μια τεχνική που συνδυάζεται εύκολα με μια άλλη τεχνική που δεν ξέρεις ακριβώς που θα πέσει μπύλια. Έστω λοιπόν ότι έχεις ένα τελεφερίκ. Το τελεφερίκ αυτό πηγαίνει
κάποια στιγμή ξέρεις ότι θα γυρίσει, όπως γυρνάει δεν ξέρεις τώρα αν η μπύλια θα πέσει σε ποιο σημείο ακριβώς, επομένως καλό είναι κάτω από το τελεφερίκ αυτό να έχεις βάλει ένα χωνί, έτσι ώστε όπου και αν πέσει μέσα σε αυτό το πέρατο σημείο να ξέρεις ότι θα οδηγήσει την μπύλια στο κέντρο του χωνιού και αυτό θα την οδηγήσει στη συνέχεια της διαδρομής της. Η 8η τεχνική είναι μια τεχνική που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη γιατί σε βοηθάει να κερδίσεις ύψος. Τι σημαίνει σε βοηθάει να κερδίσεις ύψος? Επειδή είπαμε ότι ξεκινάς και εκμεταλλεύεσαι τη δυναμική ενέργεια που έχει η μπύλια, όσο πιο ψηλά είναι, τόσο περισσότερη ενέργεια έχει και επομένως θα έχεις αρκετή ενέργεια να εκμεταλλευτείς την κίνηση δηλαδή της μπύλιας και την όθηση που δημιουργεί αυτή, έτσι ώστε να φτιάξεις τη διαδρομή σου και την αλυσιδωτή σου αντίδραση. Επειδή όμως και εσύ δεν μπορείς να ξεκινήσεις 10 μέτρα ψηλά, πού θα πας να το ξεκινήσεις 10 μέτρα ψηλά, θα βγεις έξω από την πολυκατοικία, θα φέρεις καλωσιά και θα αρχίσεις να ανεβάζεις 10 μέτρα ψηλά για να φτιάξεις ουσιαστικά τη διαδρομή σου? Όχι. Ο τρόπος που θα μπορούσες να κερδίσεις ύψος είναι αυτή εδώ ακριβώς ο ανάποδος κεραυνός, το zigzag και πάνω, όπως λέμε. Για να το δούμε λίγο από κοντά. Στο zigzag και πάνω υπάρχουν δύο διαφορετικά ξυλάκια τα οποία ακουμπάνε μεταξύ τους και έχουν το καθένα από πίσω κάποιο εμπόδιο το οποίο τα εμποδίζει τα ξυλάκια με το εμπόδιο αυτό να μετακινηθούν. Άρα αυτό το ξυλάκι άμα το χτυπήσω δεν θα φύγει, άμα το χτυπήσω θα γύρει. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το εμπόδιο που το κρατάει. Άρα θα γύρει. Όπως πέφτει λοιπόν η μπύλια, υποχρεώνει το ξυλάκι να γύρει. Αυτό το ξυλάκι, επειδή ακουμπάει πάνω σε ένα άλλο ξυλάκι, το υποχρεώνει και αυτό να γύρει, επειδή και αυτό έχει ένα στήριγμα από πίσω. Και επειδή ακριβώς και τα δύο γέρνουν, αυτό που είναι πάνω καταφέρει να χτυπήσει μια μπύλια που βρίσκεται πιο ψηλά από αυτή που ξεκίνησε την αλυσιδωτή αντίδραση. Άρα φαντάσου ότι έχεις ας πούμε ένα σκαλοπάτι, όπως είναι το σκαλοπάτι σου, μία μπύλια χτυπάει στο κάτω μέρος που έχει το σκαλοπάτι, η κίνηση όμως αυτή πυροδοτεί το πρώτο ξύλο, το δεύτερο ξύλο και το δεύτερο ξύλο χτυπάει ουσιαστικά μία μπύλια που βρίσκεται πάνω από το σκαλοπάτι. Άρα έχεις κερδίσει το ύψος του σκαλοπατιού. Δες το πάλι λίγο πώς λειτουργεί. Τρέχει η μπύλια, χτυπάει στο κάτω μέρος του πρώτου ξύλου, το κάτω μέρος του πρώτου ξύλου λυγίζει και όπως στρίβει δηλαδή και λυγίζει, χτυπάει το κάτω μέρος του δεύτερου ξύλου και το πάνω μέρος του δεύτερου ξύλου χτυπάει την μπύλια η οποία από εκεί έχει κερδίσει ύψος και συνεχίζει τη διαδρομή σου. Ένα τεχνική, η κούνια. Τι σημαίνει κούνια? Μια αρκετά απλή τεχνική, έχει ουσιαστικά ένα σκηνή ή ένα στήριγμα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι σκηνή, πάνω σε αυτό δένεις ένα εκρεμές. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε χρησιμοποιήσει μια βίδα για εκρεμές. Όπως λοιπόν τρέχει η μπύλια και χτυπάει την βίδα αυτή, αυτή η βίδα κάνει την κίνηση του εκρεμούς και με τη σειρά της χτυπάει μια άλλη μπύλια η οποία συνεχίζει την διαδρομή. Το καλό με το εκρεμές είναι ότι και αυτό μπορεί να σου δώσει ύψος. Γιατί μπορείς να χτυπήσεις μια βίδα που βρίσκεται χαμηλά και αυτή με την κίνησή της να χτυπήσεις μια βίδα που βρίσκεται πιο ψηλά. Μπορεί να μην μπορεί να κερδίσεις τόσο πολύ ύψος, αλλά ακόμα και λίγο ύψος να κερδίσεις, πίστεψέ με, είναι χρήσιμο γιατί θα έχεις εκμεταλλευτεί πλήρως το ύψος του τοίχου, πάνω στο οποίο, του δωματίου δηλαδή, πάνω στο οποίο δουλεύεις. Τέλος, υπάρχει η τεχνική της κλεψίδρας. Από όλες τις τεχνικές που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αυτή είναι η πιο απαιτητική, είναι η πιο δύσκολη. Και αυτό γιατί? Γιατί απαιτεί συγχρονισμό. Τι σημαίνει συγχρονισμό? Σημαίνει ότι ενώ υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει, ένα κομμάτι της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να πυροδοτεί την απελευθέρωση ενός υλικού. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα βλέπεις ένα σακί με άμμο, στην πιο ρεαλιστική περίπτωση συνήθως είναι νερό. Εμείς το έχουμε κάνει δηλαδή με νερό. Με μια κίνηση λοιπόν της μπύλιας πυροδοτείται η εκκίνηση ρήψης νερού. Όταν αυτό το νερό πέσει και δημιουργήσει μια μεγάλη ποσότητα, έναν ικανό όγκο, ένα ικανό βάρος για να μετακινήσει το κουτάλι που βλέπεις εκεί, ουσιαστικά αυτό θα πυροδοτήσει την κίνηση της μπύλιας που βρίσκεται στη βάση του κουταλιού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο πρώτον γιατί πρέπει να γίνει μια πυροδότηση του μηχανισμού που αρχίζει να ρίχνει την άμμο, το νερό, τα πετρεδάκια ή ό,τι άλλο
επιλέξεις να αρχίζεις να πετάς, να φορτώνεις με βάρος, δηλαδή έτσι ώστε να κινήσεις ένα μηχανισμό. Και το δεύτερο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει συντονιστεί έτσι ώστε η πυροδότηση του μηχανισμού αυτού να συμπέσει με το πέρασμα της μπίλιας που θες εσύ να περάσει, να χτυπήσει, να κάνει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχεις σκεφτεί στη διαδρομή σου. Δεν είναι μόνο αυτές οι 10 τεχνικές. Μπορείς να αξιοποιήσεις πραγματικά οτιδήποτε θες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μαγνήτες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάγο και να βάλεις την πύλια να κάνει σκι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, νερό, πραγματικά οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Εμείς απλά δίνουμε κάποιες ιδέες, 10 τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι να φτιάξεις, πάμε να δούμε τις οδηγίες μαζί. Εδώ βλέπεις από κοντά και την κλεψίδρα. Αν θέλεις, πατάς pause εδώ για να καταλάβεις λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί. Και τώρα, οι οδηγίες. Φτιάξε την πιο μεγάλη και τρελή αλυσιδωτή αντίδραση. Χρησιμοποίησε οτιδήποτε υλικό μπορείς να βρεις. Προτίμησε άχρηστα υλικά. Θα μας κυνηγάει η μητέρα σου και ο πατέρας σου. Αν πας και τους πάρεις τα αγαπημένα τους αντικείμενα και τα χρησιμοποιήσεις και τα χαλάσεις και τα σπάσεις. Επομένως, προτίμησε άχρηστα υλικά. Άφησε λοιπόν μία μπίλια της επιλογής σου στην αρχή της κατασκευής σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να είναι όλες οι μπίλες που θα χρησιμοποιήσεις ίδιες. Κάθε μία ανάλογα με το μέρος του και το κομμάτι της διαδρομής στο οποίο θα περάσει μπορεί να χρειάζεται να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν χρειάζεται να έχει μόνο μία μπίλια. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο ένα είδος από μπίλες. Απλά χρειάζεται μία μπίλια να μπει στη διαδρομή και μία μπίλια να βγει. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες μπίλες θα αξιοποιήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ίδιες αυτές οι μπίλες μεταξύ τους, από τι υλικό είναι φτιαγμένες, ποιο είναι το μέγεθός τους, το βάρος τους, πάρε οτιδήποτε σε βολεύει εσένα. Πάρε μια κάμερα λοιπόν και τράβησε το βίντεο τη διαδρομή της μπίλιας. Εάν πέσει η μπίλια δεν πειράζει, αλλάζεις ό,τι χρειάζεται στην κατασκευή σου και προσπαθείς ξανά. Όταν καταφέρεις να μας δείξεις όλη τη διαδρομή της μπίλιας χωρίς να έχει πέσει και ενώ την έχεις ακουμπήσει μόνο μία φορά εσύ, μας στέλνεις το βίντεο με την επιτυχημένη προσπάθεια. Άρα, αφήνεις μία μπίλια ή αν δεν θες να αφήσεις μία μπίλια, πυροδοτείς κάπως την εκκίνηση της μπίλιας. Άρα ξεκινάς με μπίλια, είτε την χτυπήσεις είτε την πυροδοτήσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Μία μπίλια μπαίνει μέσα στην είσοδο της διαδρομής που θα φτιάξεις. Γίνονται όλες αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που χρειάζεται, όσο το δυνατόν περισσότερες. Και από τη διαδικασία αυτή βγαίνει μία μπίλια χωρίς εσύ να χρειαστεί να ακουμπήσεις καθόλου. Καμία μπίλια, καμία διαδρομή, όλο αυτό δεν έχει καμία επαφή πια με κανέναν άνθρωπο. Είναι μια μηχανική κατασκευή που λειτουργεί πλέον μόνη της. Άρα, κανόνες. Στην είσοδο της διαδρομής πρέπει να ξεκινάει μία μπίλια και στην έξοδό της να βγει μία μπίλια. Επιτρέπεται μόνο ένα άγγιγμα πυροδότησης και αυτό κατά την εκκίνηση. Μπορείς να αξιοποιήσεις όσες μπίλες θες. Οι μπίλες μπορεί να είναι μπάλες ή βόλοι της επιλογής σου, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το μέγεθος ή το υλικό τους ή το βάρος του ή οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Δεν είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις 10 τεχνικές μας. Άρα, μην νιώσεις υποχρεωμένος να υλοποιήσεις αυτές τις 10 τεχνικές. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσες δικές σου τεχνικές θες, μπορείς να πάρεις ιδέες από αυτές τις 10 τεχνικές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες από αυτές τις 10 τεχνικές, μπορείς να παραλλάξεις κάποιες από αυτές τις τεχνικές και να φτιάξεις δικές σου. Δεν επιτρέπονται οι ηλεκτρονικές συσκευές ως μέρος του roller coaster σου. Προφανώς και μπορείς να ψάξεις με τον υπολογιστή σου, προφανώς και μπορείς να κάνεις ό,τι θες με τις ηλεκτρονικές σου συσκευές, να βιτώσεις, να ξεβιτώσεις αν έχεις ηλεκτρονικά κατσαβίδια ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν θα πρέπει η διαδρομή του roller coaster σου να περιέχει μέσα ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν υπάρχει το έφερα ένα drone, το πήρα με το drone και το πήγα βόλτα. Άρα δεν υπάρχουν μέσα στην κατασκευή σου ηλεκτρονικές συσκευές. Θες να φτιάξεις ένα σανσέρ, δεν μπορεί να είναι ηλεκτρονικό, θα πρέπει να είναι μηχανικό. Είτε υδραυλικής θες να είναι, είτε με αέρα, είτε με δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι ηλεκτρονικό και σίγουρα δεν μπορείς να το χειρίζεσαι εσύ. Άρα, μόνο μία επαφή με όλη τη διαδρομή σου και με την πύλια στην αρχή κατά την εκκίνηση, καμία επιπλέον επαφή. Μπορείς να πάρεις ιδέες από άλλους και να ψάξεις το διαδίκτυο, φυσικά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν το κάνεις. Μπορείς να πάρεις βοήθεια από άλλους, αρκεί να μας αναφέρεις από ποιον έχεις πάρει βοήθεια και για ποιο πράγμα. Άρα, ψάξε
Βρες, άνοιξε το μυαλό σου, φαντάσου, προσπάθησε να υλοποιήσεις. Θα δεις κάποια είναι πιο εύκολα, θα δεις κάποια είναι πιο δύσκολα. Κάποια μπορούν να τα κάνουν και παιδιά που είναι 4, 5, 6 χρονών. Κάποια χρειάζεται αρκετά καλύτερη γνώση και επομένως μπορούν να τα κάνουν παιδιά που ίσως είναι μεγαλύτερα. Δες ποια είναι αυτά που ταιριάζουν σε σένα και χρησιμοποίησε αυτά που ταιριάζουν σε σένα. Άρα, κριτήρια της αξιολόγησης για να ξέρεις πόσο καλά τα έχεις πάει. Μετράει το μήκος της διαδρομής. Είναι σημαντικό λοιπόν η διαδρομή σου να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Δεν είναι όμως μόνο το μήκος της διαδρομής. Αλλιώς θα περνάμε μόνο ουσιαστικά ρολά από χαρτί υγείας, θα τα κόβαμε στη μέση ή θα βγάζαμε μια μπύλια που να πηγαίνει πέρα δόθη και θα ήταν η διαδρομή μας η μεγαλύτερη δυνατή. Μας ενδιαφέρει και το πλήθος από πυροδοτήσεις. Πόσες φορές πυροδοτήθηκε ένας μηχανισμός και πέρασε ουσιαστικά η ενέργεια από ένα αντικείμενο στο επόμενο και από το ένα αντικείμενο αυτό στο επόμενο και από εκεί στο επόμενο και πάει λέγοντας. Αν βάλεις τουβλάκια από ντόμινο, κάθε ένα πακέτο από τουβλάκια από ντόμινο, κάθε μία σειρά από τουβλάκια από ντόμινο μετράνε ως μία πυροδότηση. Δεν μετράει κάθε τουβλάκι ξεχωριστά. Αλλιώς κάποιος απλά θα έπαιρνε τουβλάκια από ντόμινο, θα έριχνε μία μπύλια στο πρώτο, τα τουβλάκια αυτά θα πηγαίνανε, θα πέφτανε στην τελευταία μπύλια και θα είχε φτιάξει ήδη 400, 500, 2.000, 5.000 πυροδοτήσεις μόνο βάζοντας 5.000 τουβλάκια από ντόμινο το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Άρα, με χαρά να χρησιμοποιήσεις τουβλάκια από ντόμινο, φυσικά για να τα χρησιμοποιήσεις, να έχεις όμως στο μυαλό σου ότι κάθε πακέτο που χρησιμοποιείς, κάθε φορά που τα χρησιμοποιείς δηλαδή στη διαδρομή σου, μετράνε ως μία πυροδότηση. Θα τα χρησιμοποιήσεις 5 φορές στη διαδρομή σου, θα μετράνε ως 5 πυροδοτήσεις. Παρόλα αυτά, όλα τα τουβλάκια που θα βάλεις εκεί μετράνε ως μία πυροδότηση. Άρα, εάν θες να μετρήσουν ως περισσότερες πυροδοτήσεις, θα πρέπει να κάνεις εναλλαγές ανάμεσα σε τουβλάκια από ντόμινο και κάτι άλλο. Μας ενδιαφέρει πόσες νέες τεχνικές θα εισάγεις. Εμείς έχουμε δείξει 10 τεχνικές. Θέλουμε να δούμε τεχνικές που δεν έχουμε δείξει εμείς, για να δούμε πόσο μπορείς να σκεφτείς έξω από το κουτί ή πόσο μπορείς να πάρεις αυτά που έχουμε δείξει εμείς και να τα παραλλάξεις με ένα διαφορετικό τρόπο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η φαντασία που θα βάλεις και η πρωτοτυπία. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πλήθος των πυροδοτήσεων, μας ενδιαφέρει και το πλήθος των διαφορετικών τεχνικών. Δηλαδή, πρώτο κριτήριο είναι το μήκος διαδρομής. Δεύτερο κριτήριο, πόσες πυροδοτήσεις θα γίνουν. Τρίτο κριτήριο, πόσες διαφορετικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν, άρα πόσες διαφορετικού τύπου πυροδοτήσεις θα γίνουν. Τέταρτον, αν θα εισάγεις νέες τεχνικές που δεν έχουμε δείξει. Πέμπτον, ποια είναι η φαντασία και η πρωτοτυπία που έχει η κατασκευή σου. Πόσο δηλαδή διαφορετική είναι από τις υπόλοιπες που έχουμε πάρει ή από αυτό που φανταζόμαστε ότι θα πάρουμε. Έκτον, αν γίνεται σε 2 ή 3 διαστάσεις. Ένας πιο εύκολος τρόπος να φτιάξεις ένα τέτοιο, ας πούμε, roller coaster ντόμινο είναι να χρησιμοποιήσεις μία πόρτα ή έναν τοίχο και ουσιαστικά να πατάνε όλα όσα θα φτιάξεις πάνω στην πόρτα ή πάνω στον τοίχο αυτό και επομένως το ντόμινό σου να έχει 2 διαστάσεις. Είναι ουσιαστικά σε ένα επίπεδο επάνω. Είτε αυτό το επίπεδο είναι μια πόρτα, είτε είναι ένας τοίχος, είτε είναι κάτι παρεμφερές, μια τάβλα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αρκετά πιο δύσκολο να βάλεις το ντόμινο αυτό να μετακινείται μέσα στο χώρο. Γιατί για να το βάλεις να μετακινείται μέσα στο χώρο, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξεις όλες αυτές τις τεχνικές. Άρα, αν δεν έχεις τον τοίχο να τις στηρίξεις πάνω στον τοίχο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις στηρίγματα ή να βρεις κάποια τρικάκια για να αποφύγεις τα στηρίγματα. Αλλά σίγουρα μια κατασκευή που είναι 3D και άρα ουσιαστικά μπαίνει μέσα στο χώρο και δεν εκμεταλλεύεται μόνο ένα επίπεδο, παίρνει περισσότερους πόντους από μια κατασκευή η οποία είναι πάνω στον τοίχο και επομένως είναι θεωρητικά πιο εύκολη. Τώρα, και για τις δύο κατηγορίες, και για την κατηγορία flipper και για την κατηγορία domino, αυτό που πρέπει να εξασκήσεις είναι αυτό που λέμε trial and error. Τι σημαίνει trial and error? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να έχεις πάρα πολύ καλή φυσική, να υπολογίσεις όλες τις ταχύτητες, όλα τα βάρη, όλες τις γωνίες, όλες τις δυνάμεις, τριβές, δράση, αντίδραση, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσεις να σχεδιάσεις μία διαδρομή που με το που θα τη σχεδιάσεις και θα την υλοποιήσεις, αυτόματα αυτή να λειτουργεί. Ο τρόπος που πρέπει να προσεγγίσεις το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι να προσπαθείς με δοκιμές, να βλέπεις πού οι δοκιμές σου αποτυγχάνουν, να αλλάζεις όσα πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν, έτσι ώστε οι δοκιμές σου
να είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα που επιθυμείς μέχρι να καταφέρεις να πετύχεις. Άρα, προσπαθείς, αποτυγχάνεις, προσπαθείς ξανά, αποτυγχάνεις, προσπαθείς ξανά, αποτυγχάνεις, προσπαθείς ξανά, αποτυγχάνεις, προσπαθείς ξανά, αποτυγχάνεις, μέχρι να φτάσεις να πετύχεις. Σιγά σιγά θα δεις ότι θα φτιάξεις μία τεχνική, πάνω σε αυτή την τεχνική μετά θα φτιάξεις μία δεύτερη, μία τρίτη, μία τέταρτη. Αυτές οι τέσσερις θα συνεχίσουν πάντα να λειτουργούν, γιατί λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το αποτέλεσμα της τελευταίας θα δεις πώς γίνεται να το αξιοποιήσεις για να κολλήσεις μία επόμενη πάνω σε αυτές. Αυτή η τεχνική λοιπόν λέγεται trial and error. Να συνεχίσεις να προσπαθείς να καταλαβαίνεις τι δεν πηγαίνει καλά, τι πρέπει να αλλάξεις για να πάει καλύτερα, έτσι ώστε να καταφέρεις να φτιάξεις όσο το δυνατόν περισσότερες πυροδοτήσεις, με όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές τεχνικές, να εισάγεις όσο το δυνατόν περισσότερες δικές σου τεχνικές για να φτιάξεις τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή για το τρενάκι σου, για την πύλια σου. Αν θέλεις να ψάξεις, να βρεις βίντεο, τα οποία είναι πέρα από αυτά που έχουμε βάλει εμείς, επαναλαμβάνω, στα σχόλια από αυτό το βίντεο, έχουμε βάλει αρκετά link από βίντεο, μπορείς να δεις παραδείγματα. Αν θες να ψάξεις να βρεις και άλλα, σου δίνουμε και τις λέξεις κλειδί με τις οποίες μπορείς να ψάξεις, έτσι ώστε όντως να βρεις περισσότερα αποτελέσματα. Ψάξε όσο νομίζεις. Αν ψάξεις πάρα πολύ, θα χάσεις πάρα πολύ χρόνο, θα χαώσεις με πάρα πολλές ιδέες. Αν δεν ψάξεις αρκετά, δεν θα έχεις αρκετές ιδέες εσύ. Ψάξε όσο νομίζεις ότι χρειάζεται, ώστε να καταλήξεις ότι αυτό που έχεις να δεις το είδες, τις ιδέες που έχεις να πάρεις τις πήρες, μπορείς να τις αξιοποιήσεις και να φτιάξεις το δικό σου roller coaster. Άρα, οι λέξεις κλειδί που πρέπει να ψάξεις είναι homemade marble run. Marble run είναι γιατί συνήθως είναι ένας βόλος που τρέχει και έχει ουσιαστικά μια διαδρομή. Homemade γιατί δεν σε ενδιαφέρει να δεις πώς θα μπορούσε βιομηχανικά να φτιαχτεί κάτι τέτοιο. Σε ενδιαφέρει να δεις πώς μπορείς να το φτιάξεις με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο σπίτι σου. Άρα, οι δεξιότητες που χρειάζεσαι για το challenge μας. Είπαμε try, fail, try again, fail, try again, fail, try again, success. Homemade marble run και οι δεξιότητες που χρειάζονται για το roller coaster challenge. Υπομονή και επιμονή. Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτες βρίσκονται η υπομονή και η επιμονή. Θα πρέπει να έχεις υπομονή. Θα αποτύχεις αρκετές φορές, πάντοτε έτσι γίνεται στη ζωή. Όχι μόνο στις προκλήσεις, όχι μόνο στο roller coaster. Στη ζωή. Αποτυγχάνουμε πολλές φορές, αλλά συνεχίζουμε και προσπαθούμε, γιατί κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτό που χρειαζόταν και να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Να περάσουμε την ορμή μας, την όθησή μας, εκεί πέρα που χρειάζεται για να πετύχουμε το στόχο μας. Δεύτερον, κρίση και λογική. Θα πρέπει να βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει. Θα πρέπει αυτά τα οποία προτείνεις να μην είναι εκτός της δικής σου λογικής. Δηλαδή, ακόμα και εσύ όταν θα κάτσεις να το σκεφτείς, να πεις «Α, γίνεται αυτό να πάει από εκεί, εκεί και αυτό από εκεί να πέσει εδώ και πώς γίνεται αυτό το βάρος να σηκώσει αυτό το βάρος, αν αυτό είναι μικρότερο από αυτό. Α, ναι, θα έπρεπε να είναι αυτό». Βάλε τη λογική σου να δουλέψει. Από όλες τις ιδέες που θα δεις, κρίνε ποιες είναι κατάλληλες για σένα. Ποιες είναι αυτές που εσύ μπορείς να διαχειριστείς πιο εύκολα. Βάλε φαντασία και ευρηματικότητα. Η δυσκολία στο δεύτερο κομμάτι, η δυσκολία δηλαδή στο roller coaster domino, είναι ακριβώς η αντίθετη δυσκολία από αυτή που υπάρχει στο roller coaster flipper. Στο roller coaster domino υπάρχουν απεριόριστα υλικά και απεριόριστος χώρος. Άρα είναι αρκετά δύσκολο να βάλεις όρια μόνος σου στον εαυτό σου και να πεις ότι «Α, αυτά είναι τα κατάλληλα υλικά, α, εδώ θέλω να το κάνω». Από την άλλη, η δυσκολία στο roller coaster flipper, όπως είπαμε και πριν, είναι ότι δεν έχεις πολύ χώρο και ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα υλικά σου. Άρα πρέπει να βρεις έναν εφάνταστο τρόπο να χρησιμοποιήσεις αυτά τα πολύ περιορισμένα υλικά, γιατί αν δεν έχεις αρκετά μεγάλη φαντασία, πάρα πολύ απλά δεν θα έχεις υλικά. Άρα και στην μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση χρειάζεσαι φαντασία και ευρηματικότητα. Πολύ μεγάλη ευρηματικότητα. Πρέπει να έχεις ικανότητα να μπορείς να περάσεις από την ιδέα στην πράξη. Άρα το ότι φαντάστηκες κάτι και το ότι έχεις μια ιδέα, okay, είναι η αρχή. Πώς μπορείς αυτή την ιδέα να την κάνεις πράξη. Πας να πέσεις για ύπνο, σκέφτεσαι, α, κοιτάξτε, θα πετάγεται έτσι, θα γίνεται αυτό, θα γυρνάει έτσι, θα πηγαίνει από εδώ, θα κάνει από εκεί. Τέλεια.
πώς μπορείς αυτό να το κάνεις πράξη. Ποια είναι τα υλικά που χρειάζεσαι, κάνε έρευνα πάνω στα υλικά σου, πόσο αντέχει το καθένα, πόσο γλιστράει το καθένα, πόσο καθυστερεί την πύλια στο καθένα, πόσο, και δες πώς η ιδέα σου μπορεί να γίνει πράξη. Άρα, διερευνητικές ικανότητες. Δεν φτάνει να έχεις ιδέες. Τι απαιτείται για να κάνεις τις ιδέες σου πράξη? Έρευνα υλικών, έρευνα πάνω στη φυσική, στους νόμους, στις ενέργειες, σε ιδέες άλλων, σε οτιδήποτε. Κάνε έρευνα. Ψάξε να βρεις άτομα, πηγές που έχουν κάνει κάτι παρόμοιο, ρώτα τους. Πάρε πληροφορίες, κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά κάνε έρευνα γιατί πρέπει να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Άρα, αξιοποίησε τους διαθέσιμους πόρους. Οι πόροι σου δεν είναι μόνο τα υλικά, οι πόροι σου είναι η πληροφορία, οι πόροι σου είναι η γνώση, οι πόροι σου είναι αυτά που έχεις μάθει στο σχολείο, αυτά που μπορείς να βρεις στο ίντερνετ, αυτά που μπορείς να διαβάσεις τα βιβλία, αυτά που μπορείς να ρωτήσεις τους διπλανούς σου. Οι πόροι είναι τα πάντα. Χρησιμοποίησε όλους τους διαθέσιμους πόρους και βρες διαφορετικούς τρόπους να χρησιμοποιείς τους διαθέσιμους πόρους. Οι πόροι σου είναι αρκετά περιορισμένοι στην πρώτη κατηγορία, είναι πάρα πολύ για τη δεύτερη κατηγορία και στις δύο περιπτώσεις αυτό συνιστά δυσκολία. Όταν έχεις πάρα πολύ λίγους πόρους ή είναι άπειροι οι πόροι σου και δεν ξέρεις ποιους βάζεις να διαλέξεις, και τα δύο συνιστούν δυσκολία. Αξιοποίησε τους διαθέσιμους πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, ελπίζω να σου κέντρισα το ενδιαφέρον. Θέλουμε να πάρεις μέρος στο Roller Coaster Challenge. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάρεις μέρος και στις δύο κατηγορίες, αν δεν θες. Χαρά μας θα ήταν να πάρεις και στις δύο κατηγορίες μέρος, έτσι ώστε να το δεις συνολικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο και ελπίζω να διασκεδάσεις πάρα πολύ παίρνοντας μέρος στο Roller Coaster Challenge και φτιάχνοντας τις δικές σου διαδρομές για τρενάκι του Luna Park. Θα τα ξαναπούμε.